Πολύ συχνά πέφτουμε με τα μούτρα στον έρωτα, αλλά εξίσου συχνά, μετά από κάποιο καιρό, απογοητευόμαστε. Κυρία Κουλιανού, πόσο εύκολο είναι να επιλέξουμε τον λάθος άνθρωπο? Σύμφωνα με τον Έριχ Φρόμ, υποστηρίζει ότι ο έρωτας είναι η μοναδική δραστηριότητα ή μορφή ενέργειας, η οποία έχει τις μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά αποτυχάνει διαρκώς. Επομένως, είναι πολύ φυσιολογικό να κάνουμε κι εμείς λάθος επιλογές στον ερωτικό σύντροφο. Από τι εξαρτάται η επιλογή του ερωτικού μας συντρόφου? Ακούμε την καρδιά μας, ακούμε το μυαλό μας, τι μας συμβαίνει? Η επιλογή ενός ερωτικού συντρόφου και για τα δύο φύλλα γίνεται από τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Αν ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου υπήρχε ένταση και εριστικότητα, μπορεί να ζητάει το ίδιο και από τον σύντροφό του? Αυτό είναι το σύνηθες. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε κάθε μορφή σχέσης, όπως βλέπουμε και σε διάφορες επώνυμες κυρίες ή και κυρίους, ότι επαναλαμβάνουν τα μοτίβα της οικογένειάς τους, καθώς βίωσαν μέσα στο περιβάλλον τους κακοποίηση. Ένα παράδειγμα είναι η Τίνα Τάρνερ, ένα άλλο παράδειγμα είναι η Whitney Houston, οι οποίοι επέλεξαν συντρόφους οι οποίοι ήταν κακοποιητικοί και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν για πάρα πολλά χρόνια, και επίσης δεν ζητούσαν βοήθεια και δεν απευθυνόταν σε ειδικούς, γιατί είχαν συνηθίσει και πίστευαν ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αγάπης. Μήπως ξεγελιόμαστε από την εξωτερική εμφάνιση και δεν κάνουμε την επιλογή του ερωτικού συντρόφου με άξονα τις βαθιές μας ανάγκες? Συνήθως ο τρόπος που επιλέγουμε τους ερωτικούς συντρόφους έχει να κάνει πάλι με αυτόν που θαυμάζουμε περισσότερο στο σπίτι. Μπορεί να μας άρεσε πολύ η μαμά, γι' αυτό μπορεί να διαλέξουμε κάποιον που να μοιάζει τη μαμά, τον μπαμπά, τον αδερφό. Αλλά κυρίως διαλέγουμε ανάλογα πάλι με το πώς μας έχουν μάθει οι γονείς μας, να διαλέγουμε ανάλογα με το πρεστής που μπορεί να έχει κάποιος στην κοινωνία, με το πόσο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι αποδεκτός πάντα από τους γονείς μας και όχι με τη δική μας πάλι επιλογή. Στην αρχή μιας σχέσης, όλοι μας θέλουμε να δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Κάνουμε καλά όμως? Θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γενικά έχουμε χτίσει μια ψευδή προσωπικότητα. Αυτό που δείχνουμε στην αρχή είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε στην επιλογή συντρόφου, γιατί στην πορεία ο αληθινός μας εαυτός θα φανεί. Άρα, όλα τα ελαττώματα και όλες οι προβολές που μπορεί να πιστεύαμε ότι δεν θα γίνουν, γίνονται αβίαστα σε κάθε κομμάτι, σε κάθε χρονική στιγμή της σχέσης μας. Ο λάθος άνθρωπος είναι αυτός που δεν μας ταιριάζει σεξουαλικά ή αυτός που δεν ταιριάζει την ψυχή μας? Πώς καταλαβαίνουμε ότι δεν μας κάνει? Συνήθως, όταν έχουμε μία πνευματική ή ψυχική επικοινωνία, δεν γίνεται και είναι αδιανόητο να μην μπορείς να ταιριάξεις και στο κομμάτι της σεξουαλικότητας. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ καλλιεργήσει τον εγωισμό, με αποτέλεσμα και στη σεξουαλική πράξη να μην μπορούμε να εξελιχθούμε και έτσι να έχουμε και εκεί τη λάθος ροή στη σχέση, με αποτέλεσμα η σχέση να αποτυχάνει. Συνήθως όμως μας αναστατώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν ένταση, ίντριγκα, κάποιο suspense. Ο εγκέφαλός μας είναι το μοναδικό όργανο το οποίο λειτουργεί πάντοτε προς όφελός μας και πάντοτε λειτουργεί με βάση το suspense. Επομένως, θέλουμε να λειτουργούμε σε μια σχέση, το να κάνει ο ένας εκπλήξεις στους άλλους, είναι εξελικτικά, και όχι με το να έχουμε ένα καλό παιδί που συνήθως θεωρεί τη σχέση δεδομένη, ενώ όταν μεταξύ μας μαθαίνουμε τα θέλω και τις επιθυμίες του άλλου, μπορούμε να προκαλούμε suspense στη σχέση και μπορούμε να ερεθίζουμε μονίμως το μυαλό για να έχουμε μια σωστή σχέση αγάπης, σεβασμού και εμπιστοσύνη ο ένας προς τον άλλο. Ο ένας λάθος άνθρωπος φέρνει τον άλλον και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το σύνηθες. Όταν δεν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, συνήθως επιλέγουμε τους ίδιους ανθρώπους σε διαφορετική συσκευασία. Οι συνεχόμενες λάθος επιλογές του συντρόφου, τι συνέπειες μπορούν να έχουν στη ζωή ενός ανθρώπου με το πέρασμα του χρόνου? Το πιο σημαντικό είναι ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μας. Το δεύτερο είναι ότι κάνουμε μονίμως μια αυτοκριτική για μας, η οποία δεν φταίμε πάντα εμείς, σίγουρα φταίνε και οι άλλοι, αλλά καταλογίζουμε πάρα πολλές ευθύνες σε εμάς. Και το τρίτο, ότι δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Αν πρέπει να μάθουμε κάτι από τις λάθος ερωτικές επιλογές μας, τι είναι αυτό τελικά? Να μάθουμε καλύτερο τον εαυτό μας, να φωτίσουμε τις σκιές μας, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε καινούργια γνωριμία, να είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε αυτόν τον σύντροφο που θα μας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα με τη βοήθεια ενός ειδικού. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι σήμερα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης που μπορούμε εύκολα να το κάνουμε όταν το επιθυμούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.